χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και φίλοι της εκπομπής μας. Μας αξιώνει η χάρη του Χριστού μας να είμαστε και πάλι μαζί στην καθιερωμένη μας συνάντηση στην οποία θα μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή Τετάρτη των Ιστιών. Σήμερα προβάλλεται από την Εκκλησία μας το περίφημο σύγγραμμα του Οσίου Ιωάννου που ονομάζεται Κλίμαξ, δηλαδή Σκάλα. Το έργο αυτό του Οσίου ονομάζεται έτσι επειδή με τριάντα λόγους ανεβάζει τον κάθε ευσεβή πιστό σαν με τριάντα σκαλοπάτια από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα μέχρι την κορυφή της Αγιοσύνης. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε και έζησε περί τα μέσα του έκτου αιώνος μετά Χριστόν σε ηλικία μόλις 16 ετών, όντας κάτοχος πλουσίας εγκυκλίου μορφώσεως για την ηλικία του, ανέβηκε σε μοναστήρι στο όρο Σινά για να ζήσει υπό την υπακοή κάποιου γέροντος που ονομαζόταν Μαρτύριος. Εν συνεχεία, έπειτα από 19 έτη, ανεχώρησε για να ζήσει μόνος του ως αναχωρητής της ζωής της ησυχίας. Για τον σκοπό του αυτό διάλεξε σαν τόπο ασκήσεώς του μια περιοχή που απήχε πέντε σημεία από το Κυριακό, τον κυρίως Ναό της Μονής δηλαδή. Το όνομα της περιοχής του ασκητηρίου του ήταν Θολάς. Εκεί πέρα πέρασε σαράντα χρόνια με διακαή έρωτα του Θεού και πυρπολούμενος αδιάκοπα από τη φλόγα της Θείας Αγάπης έτρωγε από όλα όσα επιτρέπεται να τρώνε οι μοναχοί. Όμως πολύ λίγο, ποτέ ως το σημείο να χορτάσει. Και έτσι με μεγάλη σοφία νικούσε τον δαίμονα της υπερηφανίας. Από όταν πρωτοπήγε ο Όσιος Ιωάννης στο μοναστήρι, ένας από τους μοναχούς ονόματι Στρατήγιος προέβλεψε ότι ο νέος αυτός μοναχός θα αναδειχθεί από τον Θεό φωστήρα τη Οικουμένη. Τούτο προεφύτευσαν και άλλοι χαρισματούχοι, συναίτε γέροντε, και η προφητεία του πράγματι επαληθεύθηκε. Τι πηγέ των δακρύων του, ποιο νου μπορεί να τι εξιστορήσει, κοιμόταν τόσο μόνο όσο του ήταν αναγκαίο ώστε να μην καταστρέψει με την αϊπνία τα λογικά του. Η πορεία του ήταν μία αδιάλειπτη προσευχή και ένας ανέκφραστος θείο έρωτας. Αφού επετέλεσε θεάρεστα όλα αυτά τα κατορθώματα και συνέγραψε την κλίμακα, όπου εξέθεσε λόγους διδαχής γεμάτους καλοσύνη, εκοιμήθη εν κυρίω όπως του έπρεπε το έτος 603 μετά χριστών σε ηλικία 80 ετών, έχοντας αφήσει και πολλά συγγράμματα και έχοντας περάσει την ζωή του μέσα στην αδιάλειπτη προσευχή, ζώντας εν σώματι άγγελος. Και αφού ανεδείχθηκε και ηγούμενος της μονής του συνά, Με το έργο του Κλίμαξ αναδεικνύει την πνευματική κλίμακα και μας υπενθυμίζει κάθε μεγάλη τεσσαρακοστή την πορεία της ανόδου από τα γήινα προς τα ουράνια, από τα πρόσχερα στα αιώνια, στην αναστάσιμη χαρά. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα μελετήσουμε την περικοπή του Ευαγγελίου της Κυριακής, η οποία περικοπή βρίσκεται στο καταμάρκον Ιερό Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1ο, στίχη 17 έως 31. Το καιρό εκείνο, άνθρωπός της προήλθε το Ιησού, γονιπετών αυτό και λέγον, διδάσκαλε, είναι τον ιών μου προς σε έχον τα πνεύμα άλλαλων, και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν, και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπων τις μαθητές σου είναι αυτό εκβάλωση και ουκ ίσχυσαν. Ο δε αποκριθής αυτό λέγει, «Ω γενεά άπιστος, έως πότε προσιμάς έσομε, έως πότε ανέξομε ημών, φέρετε αυτόν προς με και είναι καν αυτόν προς αυτόν και ειδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίετο αφρίζον και επιρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό ο δε είπε παιδιώθεν και κι αυτόν και η σπυρ έβαλε και η σύδατα ή να απολέσει αυτόν. Αλήτη δίνασε, βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφιμάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, το ή δίνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι, και ευθέως κράξα ο πατήρ του παιδίου, με τα δακρύον έλεγε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Ιδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα τη του ακαθάρτο λέγον αυτό, το πνεύμα το άλαλων και κοφών, εγώ σι επιτάσω, έξελθε εξ αυτού, και μη τη εισέλθεις εις αυτόν. Και κράξαν και πολλά παράξαν αυτόν εξήλθε και εγένετο ο νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανεν ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν τη χειρός ήγυρε αυτόν και ανέστη και η σελθόντα αυτόν εις οι αυτού, επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι εμείς ούκοι δυνήθημεν εκβαλήν αυτό, και είπεν αυτοίς, τούτο το γένος, εν ουδενή δύνατε εξελθήν, η μη εν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντες παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας, και ούκ ήθελεν η να τη συγνώ, εδίδασκε γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγεν αυτής, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδοτε εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα αναστήσετε. Το γεγονός που εξιστορεί το Ιερό Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής, αγαπητοί αδελφοί, συνέβη ευθύ αμέσω όταν ο Κύριος κατέβηκε από το όρος Θαβόρ, το όρος της θεία Μεταμορφώσεώς Του, η οποία συνέβη 40 ημέρες προ του Σωτηρίου Πάθους. Μόλις τον είδαν τα πλήθη του λαού, χάρηκαν πολύ και έτρεχαν κοντά του για να τον χαιρετήσουν. Ξεχώρισε λοιπόν τότε από τον όχλο ένας βασανισμένος πατέρας και αφού γονάτισε μπροστά στον Κύριο, του είπε «Διδάσκαλε, σου έφερα το παιδί μου, το οποίο έχει κυριευθεί από πονηρό δαιμόνιο, το οποίο εκτός από τα άλλα δεν τον αφήνει ούτε να ακούσει ούτε να μιλήσει. Όπου το πιάσει το ρίχνει κάτω και το κάνει να βγάζει αφρούς και να τρίζει τα δόντια του και το αφήνει το παιδί μου ξερό και ανέσθητο. Το έφερα λοιπόν στους μαθητές σου και τους παρεκάλεσα να βγάλουν το δαιμόνιο αλλά αυτοί δεν μπόρεσαν. Τώρα έρχομαι και παρακαλώ και σένα. Όταν ο Κύριος άκουσε την παράκληση του πατέρα του δαιμονισμένου νέου, είπε «Ω γενεά που αν και είδες τόσα θαύματα να κάνω, «Εξακολουθείς να είσαι άπιστη. Έως πότε θα είμαι μαζί σας. Έως πότε θα σας ανέχομαι. Φέρε το παιδί σου σε μένα. Αμέσως τότε έφεραν το παιδί μπροστά στον Κύριο. Αλλά τότε, μόλις το πονηρό πνεύμα είδε τον Ιησού, τάραξε με σπασμούς τον νέο, ο οποίος υπό την επίρρεια του πονηρού πνεύματος έπεσε κάτω στην γη και κυλιόταν και έβγαζε από το στόμα του αφρούς. Ρωτά τότε ο Κύριος τον πατέρα του νέου, πόσο καιρό είναι από τότε που το πονηρό πνεύμα κυρίευσε τον γιο σου και του δημιούργησε αυτήν την αξιοθρύνητη κατάσταση. Και ο δυστυχισμένος πατέρας απαντά, «Παιδιώθεν, Κύριε, από μικρό παιδί, Κύριε, το βασανίζει, και πολλές φορές το έριξε στη φωτιά και στα νερά για να το θανατώσει. Αλλά Κύριε, αν μπορείς να κάνεις κάτι, λυπήσου μας και βοήθησέ μας. Η απάντηση αυτή του πατέρα φανερώνει ότι ακόμη δεν είχε την ανάλογη πίστη στην αγαθότητα και στην παντοδυναμία του Ιησού. Γι' αυτό ο Κύριος του απαντά. Μου λέγεις να σε βοηθήσω εάν μπορώ. Εγώ τα πάντα μπορώ. Εσύ, εάν μπορείς να πιστέψεις, θα γίνει το παιδί σου καλά, διότι όλα είναι δυνατά σε εκείνον που πιστεύει. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Η απάντηση αυτή του Κυρίου επέδρασε πολύ στην ψυχή του πατέρα. Και να, αυτός τώρα με δάκρυα συναισθήσεως για την μέχρι τότε απιστία του, φώναξε και είπε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Πιστεύω, Κύριε, ότι έχεις την δύναμη και τη διάθεση να με βοηθήσεις, αλλά μου λείπει ακόμη αρκετή πίστη. Βοήθησέ με να απαλλαχθώ από την ολιγοπιστία μου και αναπλήρωσε εσύ, Κύριε, την έλλειψη της πίστεώς μου. Κατά τη στιγμή όμως που γινόταν η συνομιλία αυτή του Κυρίου με τον πατέρα του νέου, άρχισε να μαζεύεται πολλή λαός. Μόλις το αντιλήφθηκε αυτό ο Κύριος, επέπληξε αυστηρά το πονηρό και ακάθαρτο δαιμόνιο και του είπε «Σύ το πονηρό πνεύμα, το άλαλο και κοφό, εγώ σε διατάζω. Βγες από τον νέο αυτό και ποτέ πλέον να μην εισέλθεις σε αυτόν». Στην παντοδύναμη αυτή διαταγή του Κυρίου το πονηρό πνεύμα φρίαξε. Και αφού για τελευταία φορά φώναξε και σπάραξε πολύ τον νέο, βγήκε από αυτόν. Τόσο μάλιστα ισχυρό ήταν το τελευταίο εκείνο σπάραγμα, ώστε ο νέο έγινε σαν νεκρός και πολλοί έλεγαν ότι πέθανε. Ο Κύριος όμως έπιασε τον νέο από το χέρι και τον σήκωσε. Ο νέος στάθηκε όρθιος τελείως υγιής και ελεύθερος από την κυριαρχία του πονηρού πνεύματος. Φυσικό είναι το θαύμα εκείνο να έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους. Οι μαθητές όμως του Κυρίου, όταν μετά από λίγο πήγαν σε κάποιο σπίτι, με πολύ ενδιαφέρον ρώτησαν ιδιαίτερο τον Κύριο, «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το πονηρό πνεύμα από τον νέο» Και ο Κύριος τους απάντησε «Αυτό το είδο των δαιμόνων δεν εκδιώκεται με τίποτε άλλο παρά μόνο με προσευχή θερμή και επιμονή η οποία να συνοδεύεται και με νηστεία». Έπειτα από το θαύμα αυτό ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές του από εκείνο το μέρος και περπατούσαν αθόρυβα μέσω της Γαλιλαίας περνώντας απ' έξω από τις διάφορες πόλεις, διότι δεν ήθελα να μάθει κανείς που ήταν και τι έκανε, και τούτο διότι πλησίαζε πλέον ο καιρός του πάθους του. Και ο Χριστός προπαρασκεύαζε τους μαθητές του σε αυτό, τους δίδασκε δηλαδή και τους έλεγε ότι πρόκειται μετά από λίγο να παραδοθεί στους κακούς και απίστους ανθρώπους που αν και αυτοί είχαν ευεργετηθεί πολλές φορές από Αυτόν, όμως είχαν εχθρικές διαθέσεις και θα Τον θανάτωναν. Αυτός όμως, παρόλο που θα θανατωθεί, την τρίτη ημέρα από τον θάνατό Του θα αναστηθεί. «Και αποκτανθείς τη τρίτη ημέρα, αναστήσετε», είπε ο Κύριος. Και πράγματι, αναστήθηκε, διότι η δύναμή Του είναι άπειρη. Εξουσιάζει τα πάντα. Οι δαίμονες τρέμουν μπροστά του. Οι δυνάμεις της φύσεως υπακούουν στα προστάγματά του. Στην παντοδύναμη προσταγή του, ο θάνατος καταργείται. Ας πέθανε ως άνθρωπος ο Κύριός μας επάνω στον Σταυρό. Ας τοποθετήθηκε το σώμα του στο μνημείο. Η θεϊκή του δύναμη ισοπαίδωσε κυριολεκτικά τον Άδη και ο Κύριός μας ένδοξος και κρατεός αναστήθηκε. Όταν λοιπόν αγαπητοί αδελφοί διάφορες ανάγκες μας περισφύγουν, όταν κίνδυνοι μας απειλούν, όταν ορατοί ή αόρατοι εχθροί μας επιβουλεύονται, εμείς ας μην φοβόμαστε. Ας καταφεύγουμε στον παντοδύναμο Κύριο με προσευχή και νηστεία, με μετάνοια και με απόλυτη βεβαιότητα, ότι ο Πανάγαθος Θεός εισακούει την δέησή μας και μας δίνει ό,τι του ζητήσουμε εφόσον αυτό είναι ωφέλιμο για την ψυχή μας. Όπως άκουσε την δέηση του πατέρα του δαιμονισμένου νέου και τον ελευθέρωσε από την κυριαρχία του πονηρού, έτσι ο Χριστός θα εισακούει και τις δικές μας προσευχές και θα μας χαρίζει τις ευεργεσίες Του. Αμήν γέννητο. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.